να καλημερίσω τον κύριο Τσαντόπουλο, τον πρόεδρο του αστικού ΚΤΕΛ, τον οποίο τον έχουμε αυτή εδώ την ώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, να μας δώσει έτσι μια πληρέστερη ενημέρωση τι αλλαγές έχουν επέλθει για να γνωρίζουν και οι πολίτες. Κύριε Τσαντόπουλε, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, κύριε Θεοδωρόπουλο, εσάς και στους ακροατές σας. Μετά τις εξελίξεις που γνωρίζουμε όλοι όσον αφορά το κλείσιμο των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των φροντιστηρίων, αναγκαστήκαμε να περικόψουμε τα δρομολόγια που εξυπηρετούσαν τους μαθητές. Παρ' όλα αυτά, τις πρώτες μέρες, χθες και σήμερα, οι ενδείξεις που έχουμε είναι δυσάρεστες όσον αφορά την επιβατική κίνηση και θα αφήσαμε ένα περιθώριο μέχρι το Σαββατοκύριακο να δούμε ποια θα είναι η ανταπόκριση του επιβατικού κοινού. Και αν δούμε ότι συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα αναγκαστούμε να κάνουμε και κάποιες άλλες αλλαγές δρομολογίων, να συνεκνώσουμε λίγο τα δρομολόγια, γιατί όπως γνωρίζετε, ήδη ήμασταν σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Πόσο θα επιβαρύνει όλη αυτή η εξέλιξη και την εταιρεία μας. Μάλιστα. Κύριε Τσαντόπουλε, δηλαδή κόψατε αρχικά τα μαθητικά. Για ποια δρομολόγια μιλάμε, έτσι να δώσουμε λίγο μια πρώτη εικόνα. Κοιτάξτε να δείτε, είναι προς όλες τις περιοχές. Είναι με δρομολόγια που ήταν μεταξύ 7 και 10 μέχρι 8, 8 και 10. Προς όλες τις κατευθύνσεις που εξυπηρετούσαν είτε τα περιφερειακά γυμνάσια και λύκεια όπως είναι. Μιλάτε για το πρωί ή για το απόγευμα, κύριε Τσαντόπουλε? Το πρωί. Το πρωί και το απόγευμα πολύ πιο ελάχιστα για τα φροντιστήρια. Ήδη έχουν ενημερωθεί το επιβατικό κοινό και οι μαθητές που τα ξέρουν ακόμα καλύτερα, που τα χρησιμοποιούν. Από εκεί και μετά, σας είπα και πριν ότι περιμένουμε να δούμε την επιβατική κίνηση. Θα ζητήσουμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού, αλλά πρέπει και αυτοί να καταλάβουν. Όλοι οι επιβάτες ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες μετακίνησης για να περάσει αυτή η περίοδο. Συμβολευόμαστε στους αρμοδίους όσον αφορά το πώς και τι πρέπει να κάνουμε στο στόλο μας. Ήδη έχουμε προγραμματίσει το Σάββατο να γίνει απολύμωση σε όλα τα λεωφορεία του αστικού ΚΤΕΛ της πόλης. Και είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, ό,τι εντολές πάρουμε να τις εφαρμόσουμε. Μάλιστα, δηλαδή έχετε διαπιστώσει ότι παρά την περικοπή που κάνατε στα μαθητικά έτσι, δρομολόγια, κυρίως όσοι χρησιμοποιούσαν μαθητές αυτά τα δρομολόγια, και στα υπόλοιπα δρομολόγια μας λέτε ότι δεν έχετε την αναμενόμενη κίνηση. Δηλαδή αυτή την κίνηση που είχατε το προηγούμενο. Ειδικά μετακινείται λοιπόν ο κόσμος. Ειδικά κυρία Θεοδωρόπουλο, μετά το μεσημέρι είναι δραματική κατάσταση. Νέκρα, δηλαδή κύριε Τσαντόπουλε. Μάλιστα, άρα θα αναγκαστείτε εκ νέου να δώσετε μια καινούργια ανακοίνωση, να συμπυκνώσετε τα δρομολόγια, γιατί είναι φυσικό και επόμενο. Αν και εσείς δεν έχετε καθόλου κόσμο, δεν έχει νόημα δηλαδή να πηγαίνω έρχονται έτσι, και τα αστικά λεωφορεία. Καλείται να χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζί μεταφοράς και αυτοί θα πρέπει με τη σειρά τους να λαμβάνουν όλα τα μέτρα που έχουν εξαγγειθεί. Όλοι πρέπει να συμβάλλουμε στις οδηγίες των αρμοδίων προκειμένου να περιορίσουμε αυτό το κακό που μας έχει βρει στο ελάχιστο δυνατό. Μάλιστα. Εσείς έχετε κάνει καθόλου απολίμανση ή τώρα θα κάνετε? Τι αποφάσεις? Το Σάββατο έχουμε, γιατί μετά την απολίμανση πρέπει να μείνουν αρκετές ώρες στα λεωφορεία. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις απολίμανση τώρα και να πας σε μια ώρα σε δύο δρομολόγια. Πρέπει να μείνουν κάποιες ώρες. Μάλιστα. Να γίνουν κάπως εκπεριτροπής, έτσι κάποια να κινούνται, κάποια να παραμείνουν έτσι εκεί στο σταθμό για να μπορέσουν να απολιμανθούν. Μάλιστα, κύριε Τσαντόπουλε.